σαν κακόγουστο αστείο ακούγονται αυτά τώρα της κυβέρνησης. Οι δηλώσεις ότι στο εξαθλειωμένο εισόδημα που έχει η ευρωκρατική λαϊκή οικογένεια, ότι θα μας σώσει κάποιος αλγόριθμος Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο επικαλούνται τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς εφαρμόζονται και τα κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα περιστατικό. Πριν 3-4 μέρες έγινε η μεγάλη και πετυχημένη απεργία των ανθρώπων στην eFood και στη Volt. Το ίδιο βράδυ, όλος τυχαίως, βγήκε ο Πρωθυπουργός στο TikTok και ανακοίνωσε ότι είναι πολύ ευνοϊκό ότι θα φορολογεί πάνω από 300 ή 350 ευρώ 300. Τα φιλοδορήματα στους ανθρώπους που δουλεύουν, την delivery, στους σερβιτόρους κτλ. Και ότι αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή, υπάρχει ένα έλεος στην πρόκληση, ας πούμε, υπάρχει ένα όριο. Φοροαπαλλάσσονται οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι ενεργειακοί όμιλοι. Και αυτό που βρήκε να κάνει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση είναι να πει ότι στους ανθρώπους που τους βγαίνει η ψυχή μέσα στη ζέστη, μέσα στο κρύο, θα τους φορολογήσει μετά τα 300 ευρώ. Λοιπόν, ακούστε, η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι για να κερδίσει ο λαός κάτι στο μισθό του, να το δει στην τσέπη του και να το δει στη ζωή του, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Αυτά δεν λύνονται με αλγόριθμους, αυτά λύνονται με αγώνα, με σύγκρουση, με πάλι και με διεκδίκηση. Και γι' αυτό στις 20 Νοέμβρη υπάρχει μεγάλη πανευρατική απεργία με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία έξω από τον ΝΑΤΟ τα σφαγεία». Γιατί τα ζητήματα συνδέονται όταν δίνονται 500.000 ευρώ τη μέρα για τη φρεγάτα που πάει για το εθνικό μας συμφέρον στην Ερυθρά Θάλασσα, μια-δυο μέρες να μην δίνονταν, κάποια νοσοκομεία και κάποια σχολεία θα τα φτιάχναμε. Η αγοραστική δύναμη που λέτε θα ανέβαινε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το ΚΚΕ συμπαραστέκεται και στηρίζει αυτό που είναι η αληθινή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση που παλεύει και για τους μισθούς και για τις συντάξεις και για όλα, και αυτό μπορεί να στριμώξει την κυβέρνηση, ναι, και όλους όσους επιβουλεύονται το μέλλον μας. Εμείς... Αυτό που λέει η κυβέρνηση, φυσικά δεν το λέει μόνο η κυβέρνηση, είναι και των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά πάση τόσο επειδή υπόθηκε εδώ από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ότι όσο μεγαλώνει η ανάπτυξη, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο θα τρώμε όλοι από αυτή την πίτα κάτι περισσότερο. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Σε κανένα κλάδο και δεν προκύπτει συνολικά στη ζωή της ευρατικής λαϊκής οικογένειας. Ο τουρισμός στον οποίο αναφέρεται είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικός. Τα απίστευτα κέρδη των μεγάλων ξενοδόχων και οι μισθοί των ανθρώπων που δουλεύουν στον τουρισμό με τα 14 και 16 ώρα που δουλεύουν. Και αντίστοιχα σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους. Αλλά θα σας έλεγα και κάτι ακόμη με την περιβόητη ανάπτυξη. Την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη με την οποία βγάζουν απίστευτα κέρδη οι όμιλοι, οι κολοσσοί. Και για την εργατική τάξη κάθε μέρα υπάρχει γνωστή αγωνία. Θα έλεγα να είστε πιο μετρημένοι. Η γερμανική οικονομία βρίσκεται σε κρίση λόγω της ενεργειακής εξάρτησης που είχε εδώ και χρόνια από το ρώσικο πετρέλαιο κτλ. Κλείνουν εργοστάσια όπως της Volkswagen και άλλα. Ναι. Ας είμαστε μετρημένοι, ας είσαστε μετρημένοι. Εμείς έχουμε, τα έχουμε εξηγήσει αυτά στο λαό. Ας είστε μετρημένοι, γιατί το τι θα γίνει τελικά στην εξέλιξη της οικονομίας είναι άδειλο. Με δύο πολέμους αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη γειτονιά μας και με τέτοια κατάσταση στην ατμομηχανή της Ευρώπης, τα πράγματα δεν είναι, θα πάνε καθόλου καλά για τους λαούς. Εκτός αν αντιδράσουν και αγωνιστούν, όπως κάνει ο δικός μας λαός και άλλοι λαοί. Και επίσης, αφού λοιπόν κάνουμε μια κουβέντα για τις συμβάσεις και γίνεται συζήτηση και έγινε εδώ και ότι υπάρχει κάποια έκκληση όλο για πιο πολλές συμβάσεις κτλ. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ποιος ήταν αυτός ο μη νοήμων, γιατί που οδηγούσε στο κάτεργο της Κόσκο να μην υπογράφεται ότι ο λιμενευγάτης δουλεύει με βαρέα και ανθυγιεινά. Και χρειάστηκαν τόσοι αγώνες, χρειάστηκε να σκοτωθεί άνθρωπος στο κάτεργο αυτό, να σκοτωθεί άνθρωπος. Χρειάστηκε να γίνουν απεργιακοί αγώνες μιας εβδομάδας, να σταματήσουν τα καράβια, να φτάνουν μέχρι τις Κυκλάδες τα καράβια και να μην φορτώνουν, για να κατοχυρωθεί τελικά ότι είναι βαρέα και ανθυγιεινά ή βαρέα και ανθυγιεινή η δουλειά που κάνουν εκεί οι εργάτες. Άρα και η σύμβαση δεν είναι απλώς μια συζήτηση που γίνεται, καθόμαστε και πίνουμε ένα καφέ και τελικά καταλήγουμε. Είναι προϊόν σύγκρουσης, αγώνα, και αυτό τελικά θα κατοχυρώσει και σύμβαση ικανοποιητική ή τέλος πάντων σύμβαση που κάτι θα κερδίζει ένας εργαζόμενος σήμερα ημέρα.